Λοιπόν, 11:30 ο κύριος Λιβέντης είναι εδώ, αλλά πρώτα, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα που έχουμε, τα επεισόδια στην ΓΕΣΕ, στην Πατησίων. Η Κατερίνη Γράβου, η συνάδελφος, αν έχουμε και εικόνα να τη δούμε. Ναι, αν έχουμε και εικόνα να τη δούμε, η εικόνα είναι... Τώρα μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, ωστόσο πριν από 2 λεπτά και είχαμε μέλη του ΠΑΜΕ, είχαμε ένα νέο επεισόδιο στην κόντρα των μελών του ΠΑΜΕ και της διοίκησης της ΓΕΣΕ. Όταν ένα μέλος, όταν υπήρξε ένας διαπληκτισμός μεταξύ μέλους της διοίκησης της ΓΕΣΕ με στελέχη του ΠΑΜΕ, ήρθαν στα χέρια λοιπόν, είδαμε και αυτές τις σκηνές εδώ στην ολομέλεια της διοίκησης, στα χέρια μεταξύ του. Τώρα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, βεβαίως επειδή ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ολομέλειας της διοίκησης, πριν καν αρχίσει βεβαίως ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Και όπως βλέπετε, τα πνεύματα είναι οξυμένα και είχαμε και αυτό το επεισόδιο μεταξύ που ήταν στα χέρια συνδικαλιστές της ΓΕΣΕ με συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Παραμένει το κλίμα ένταση. Κατερίνα, μένεις εκεί. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ, βεβαίως για άλλο λόγο πήγες, άλλη ήταν η εξέλιξη, ήταν καλή τη συνεδρία της ολομέλειας, αλλά κάτι που πήγε να μετατραπεί σε ρινγκ. Σε λίγο θα έχουμε και τα πλάνα από το επίμαχο περιστατικό, αλλά ας ξεκινήσουμε την κουβέντα με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα, αλλά πείτε μας κι εσείς, ας πούμε, ένα σχόλιο για αυτά που βλέπουμε. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το... Μέσα στο κτίριο της ΓΕΣΕ οι συνδικαλιστικές παρατάξεις τσακώθηκαν και δεν έγινε συνεδρίαση ουσιαστικά. Μόντσα Κώστα λέει πιάστηκε στα χέρια εδώ πέρα. Το ΠΑΜΕ θεωρεί ότι οι υπόλοιποι καταστρατηγούν τη δική του δύναμη μέσα στο εργατικό κίνημα. Έχει αυτή την άποψη και προμπαίνει σε ενέργειες. Οι άλλοι πάλι. Γενικά αυτά υποβιβάζουν το επίπεδο και της ζωής και της πολιτικής. Όταν φτάνουμε σε επεισόδια, δείχνουμε τριτοκοσμική χώρα. Μάλιστα. Τώρα σήμερα στη Βουλή, να πάμε λίγο στα πολιτικά, έρχονται οι τροπολογίες, κύριε Λεβέντη. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Παρακολουθήσαμε χθες τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την τροπολογία. Κάθε μέρα έρχονται καμία εκατοστή. Η τροπολογία για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και ευρωβουλευτή. Όποιος είναι βουλευτής, δηλαδή, μπορεί να συμμετάσχει ως ευρωβουλευτής. Είναι μία από αυτές η τροπολογία που είναι επίμαχη και έχει δημιουργήσει τις κόντρες. Εγώ να σας πω, κακώς υπήρχε ασυμβίβαστο. Εγώ έχω την άποψη. Ο νομοθέτης μερικές φορές είναι υπερβολικός. Γιατί να μην μπορεί ένας παλαιότερα, ο Βαρβιτσιώτης ο γέρος, ήταν και βουλευτής επί σειρά ετών και ευρωβουλευτής. Ταυτοχρόνως ήταν. Ναι, ταυτοχρόνως. Κακώς υπήρχε ασυμβίβαστο, λέτε. Αυτό σημαίνει... Δεν υπήρχε ασυμβίβαστο. Δεν υπήρχε πριν, ναι. Έγινε το 2014. Δεν υπήρχε. Κακώς... Θεσπίστηκε το ασυμβίβαστο. Το 2014. Θεσπίστηκε. Αλλά γιατί να μην μπορείς να είσαι υποψήφιος. Εδώ θέλει να έχεις παραιτηθεί από βουλευτής πριν ανακηρυχθείς υποψήφιος. Δεν σου λέει πρώτα βγες ευρωβουλευτής και παραιτήσου από βουλευτής. Σου λέει πριν υποβάλεις υποψιότητα για ευρωβουλευτής να χάσεις την έδρα. Δηλαδή να μείνεις με καμία έδρα. Αν δεν βγεις ούτε ευρωβουλευτής, θα μείνεις στον δρόμο. Ναι, αλλά είναι επιλογές αυτές τώρα, κύριε Λεβέντη, δεν είναι. Δηλαδή, αν αποφασίσει ότι ενδιαφέρει η Ευρώπη, δεν είναι μόνο που θα είσαι καλυμμένος. Εντάξει, αλλά ένας που είναι βουλευτής δεν θα τολμήσει να πάει για ευρωβουλευτής με σταυρό. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα εκλεγεί. Ο Κρουμπλής, ας πούμε, τώρα με σταυρό, είναι σίγουρο ότι θα εκλεγεί. Φοβάται. Κύριε Λεβέντη, το λέτε αυτό. Όλοι φοβούνται. Πολύ περισσότερο η άλλη κουντουρά που δεν είναι και του ΣΥΡΙΖΑ, του γηγενούς ΣΥΡΙΖΑ και είναι. Εξωσωματική γονιμοποίηση. Κύριε Λεβέντη, να το πω έτσι λογικά. Άρα δηλαδή, εσείς θα ψηφίσετε αυτή την τροπολογία, εσείς θα ψηφίσετε. Όχι, εγώ ήμουν κατά παραλόγων ασυμβίβαστων. Ψηφίζετε. Παράλογα τα ασυμβίβαστα. Παράλογα τα. Κακώς υπήρχε σαν δουλειά. Κύριε Λεβέντη. Να μπορείς να βάλεις και να διαλέξεις, όχι να έχεις και τα δύο. Επί της ουσίας. Δεν είπα να έχεις και τα δύο αξιώματα. Παρότι σας λέγω, υπήρξε εποχή που ο Γιώργος Βαρβιτσιώτης καμιά δεκαετία χρόνια είχε και τα δύο. Θα ψηφίσετε ερευνήστε την τροπολογία, το, λοιπόν. Γιατί τον θυμάμαι που μου έδινε κάρτα. Και, ναι, θα ψηφίσετε την τροπολογία, λοιπόν. Θα κατεβάσετε και βουλευτές σας σε ευρωψηφοδέλτιο. Όχι, άλλοι ήταν οι ερωτήσεις. Ο Τσίπρας δεν χρειάζεται να την ψηφίσουν οι άλλοι. Άλλο ψηφίζει μόνος σου, το περνάει μόνος σου. Θα τη στηρίξετε
και εμπράκτος το περιεχόμενο της τροπολογίας. Θέλω να πω, θα κατεβάσετε βουλευτές σας να διεκδικήσουν. Η τροπολογία θεραπεύει ένα παράλογο πράγμα που υπήρχε. Πολλές φορές ο νόμος είναι παράλογος. Γι' αυτό το ρωτάω. Βουλευτές σας θα τους δούμε στο ευρωψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρών? Δεν ξέρω. Δεν έχω τέτοια υπόψη μου περίπτωση, αλλά δεν ξέρεις. Ανοίγει και η όρεξη. Ναι. Ξέρετε, η όρεξη. Ναι. Έρχεται... Ο πρόεδρος αποφασίζει, κύριε Λεβέντη, σε τέτοια θέματα. Εντάξει, αλλά άμα βουλευτής θέλει. Άμα βουλευτής θέλει και σου πει, άσε με να βάλω. Να. Και αν βγω, παρετούμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και πάω εκεί. Να. Θα του το στερήσω αυτό το δικαίωμα. Ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που θα διεκδικήσουν μια θέση στην Ευρωβουλή. Για τον Μάριο τον Γεωργιάδη. Επειδή είναι ο ρόλος του συνενετικός και συμφιλιωτικός μέσα στην ομάδα των βουλευτών, θα ήταν λάθος να πάει στην Ευρωβουλή. Έχει δρόμο να τραβήξει στην Ελληνική Βουλή μπροστά του. Στη Βουλή, την Ευρωβουλή πάνε όσοι είναι για να εξοφλήσουν το βίο την πορεία τους. Γιατί το λέτε αυτό τώρα? Έτσι πιστεύω, δηλαδή. Τι παράδειγμα είναι αυτό που... Ο Βαρβιτσιώτης ο γέρος τότε πήγε στην Ευρωβουλή, όταν ολοκλήρωνε. Ο Κεφαλογιάννης όταν και αυτός ολοκλήρωνε. Το έχουμε δει όμως και πολύ αντίστροφα να συμβαίνει. Ο Κουρουμπλής, ας πούμε, δεν ολοκληρώνει. Τι θα πάει να γυρίσει? Δεν θέλω να πω, αυτά είναι παράλογα. Υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι πάνε για πρώτη φορά. Πολιτεύονται για πρώτη φορά ουσιαστικά. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα αρκετά. Πολιτεύονται για πρώτη φορά και μπαίνουν στην πολιτική σκηνή ξεκινώντας από την Ευρωβουλή. Ίσως γιατί εδώ η Ελληνική Βουλή είναι δύσκολο το κυνήγι του Σταυρού. Η Ελληνική Βουλή είναι ένα πράγμα που θέλει συνεχώς να γυρίσει στα χωριά, να δέχεσαι κόσμο. Ο Χρυσόγονος, ας πούμε. Μπορεί να μέσα στην Ευρωβουλή να είναι αρκετά άξιος εκεί να μιλήσει, να κάνει. Αλλά άμα του πεις περιόδευσε στα Τρίκαλα, στα χωριά, να βγεις με σταυροβουλευτής, μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα επιδέξιος. Χωρίς να το ξέρετε. Ναι, λέω ότι μπορεί να μην είναι κατασκευασμένος για το κυνήγι του Σταυρού. Όπως εγώ πάλι είμαι κατασκευασμένος για πρωτογενή τομέα, δηλαδή για κυνήγι της πιάτσας, πεζοδρόμιο. Άρα δηλαδή δεν σας βλέπουμε στην Ευρωβουλή. Πώς θα διαμορφώσετε το δικό σας ευρωψηφοδέλτιο? Αν τελειώσει ο οποίος μου κάποτε, σας είπα, εγώ θεωρώ ότι η Ευρωβουλή είναι όταν τελειώνει ο δικός σου χάρτης και φτάνεις εις τα σδισμάς. Αυτή είναι η θέση μου. Αυτή είναι η θέση μου. Η μάχη είναι εδώ μέσα. Γιατί εδώ μέσα έχουμε ακόμη φοβερά προβλήματα μέσα στην Ελλάδα. Εσείς δεν την ασπάζεσαι τη μάχη στην Ευρώπη που πρέπει να δοθεί απέναντι σε... Απέναντι στην άλλη ακροδεξιά. Η Ευρωβουλή δεν έχει μεγάλη... Όχι, δεν μιλάμε για την Ευρωβουλή. Η ίδια η Ευρωβουλή δεν έχει δύναμη μπροστά στην Κομισιόν. Ό,τι θέλει κάνει η Κομισιόν. Δηλαδή εσάς δεν σας ενοχλεί, δηλαδή, κύριε Λεβέντη? Και τώρα που αποφάσισε η Ευρωβουλή για την Τουρκία να παγώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, δεν καταλαβαίνει τίποτα η Κομισιόν. Η Κομισιόν προχωράει κανονικά, γιατί είναι άλλος ο τρόπος λειτουργίας της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλος της Ευρωβουλής. Εν τω μεταξύ στην Ευρωβουλή έχουν αρχίσει, έχει και φασίστες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει και αριστερούς. Κύριε Λεβέντη, το ερώτημα. Είναι μια πανσπερμία που της μειώνει την αξία. Αυτό είναι το ερώτημά μας, κύριε Λεβέντη. Το ερώτημά μας είναι αυτό. Δεν σας ενοχλεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το ενδεχόμενο το 1/3 της Ευρωβουλής είναι ένα ακροδεξιοί και φασίστες? Αυτό ξέρετε που οφείλεται στο ότι τα άλλα κόμματα, οι άλλες πολιτικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει κόπωση. Το έχουν κουράσει, είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αν πάτε στη Γαλλία, στη Γερμανία, βλέπετε τα ίδια άτομα 40 χρόνια. Και ο κόσμος έχει κουραστεί. Και συνεργάζουν, βέβαια. Ελέγχθησαν ψέματα. Έχει απογοητευτεί ο κόσμος και ο αμόρφωτος κόσμος που δεν έχει που να πάει, πάει στους φασίστες. Αυτή είναι η κατάληξη ενός αμόρφωτου. Είναι σαν το ποντίκι. Όταν το βάζει σε ένα δωμάτιο, πάει όπου να είναι. Χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Ναι, αυτό κάνει όμως ο ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής. Αυτό κάνει. Απονενοημένες ενέργειες, μήπως γλιτώσει από ένα διεφθαρμένο, καθανομίζει, πολιτικό σύστημα. Δεν είναι αγώνας, συγγνώμη Μάριο, να σου έκοψα την πίεση. Δεν είναι αγώνας, δεν πρέπει να γίνει αγώνας για να μην υπάρξει αυτή η άνδος ακροδεξιάς. Ναι, ο αγώνας όμως είναι να κάνουν τα κόμματα αυτοκάθαρση. Εγώ δεν βλέπω να φεύγει κανένας. Από το παλιό Πασόκ, ας πούμε, δεν φεύγει κανένας.
Πώς θα γίνει η αυτοκάθαρση? Εγώ πήγα στο συνέδριο του Πασόκ και είδα όλους. Πετσάλνικους, Γιωργάκηδες, Σιμίτιδες. Δεν ήταν κανέναν να πει, παιδιά, ήρθε η ώρα να παραμερίσω. Όλοι εκεί. Αυτό κάνει χειρότερη την κατάσταση. Πώς αποτιμάτε? Και τα κόμματα τα άλλα δύο, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι λέει τα έχουμε κάνει όλα καλά, βγήκαμε από το μνημονίο. Ο άλλος δεν το αισθάνεται. Και άρα σου λέει, λέει ψέματα πάλι. Ο Μητσοτάκης πάλι λέει θα κόψω φόρους, θα αυξήσω φοροαπαλλαγές. Και του λέει ο άλλος πώς, με τι. Αφού ήσασταν πριν τρία χρόνια και ούτε καρφίτσα δεν φέρατε επενδύσεις. Τη φορά πώς θα καταφέρετε? Άρα τα κόμματα έχουν ένα αφήγημα απατεωνίστικο. Ναι, αλλά ο κόσμος όμως είναι το οποίο στο δίλημα... Αυτό είναι που τον αμόρφωτο κόσμο τον οθεί προς τον είναι φασισμό. Είναι στο δίλημα αυτής της πόλωσης όμως, η απογοήτευση. Κύριε Λεβέντη. Έτσι θεωρώ εγώ δηλαδή, γιατί βλέπω ότι όπου γυρίζω, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ, όποιοι είναι με τη Χρυσή Αυγή, είναι πολύ αμόρφωτοι άνθρωποι, πρώην δεξιοί, ακόμη και πρώην αριστεροί, κουρασμένοι με το... Και αριστερούς βλέπω να είναι στον φασισμό, ναι. Γιατί κάτι δεν τους έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τους είπανε ψέματα, ας πούμε, δεν τους διόρισαν το παιδί. Είχε μια προσωπική απογοήτευση και οθήθηκε. Έτσι είναι. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει όταν έχει μικρή μόρφωση ότι αν πάει στο φασισμό μπορεί να πάθει ακόμη μεγαλύτερο κακό. Είμαστε σε περίοδο απόλυτης πόλωσης. Το θεωρεί διέξοδο. Θεωρεί τον φασισμό διέξοδο. Και κύριε μόνο Λεβέντη, αυτό δείχνει... Επιτρέψτε μας να σας κάνουμε και κάποια ερωτήματα παρακαλώ, για να παρακαλώ. Συνεχίζουμε, γιατί έχουν και ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Αλλά είμαστε σε περίοδο τώρα απόλυτης πόλωσης, γιατί αυτό που περιγράφετε, εάν είναι απογοητευμένοι και από τους μεν και από τους δε, αυτό δεν αποτυπώνεται και πάρα πολύ σε αυτά που βλέπουμε στα δημοσκοπικά ευρήματα, όσο και αν αμφισβητούνται ή δεν ξέρω τι μπαίνουν ερωτηματικά. Θέλω να πω ότι εσείς κρατάτε από ό,τι φαίνεται μια σταθερή πορεία. Άλλα κόμματα και με αυτό και με τη συμφωνία των Πρεσπών είδαμε τι συνέβη, ας πούμε, διαλύθηκαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Ναι, γιατί έβλεπες ένα τείχο. Μια ταλάντευση έβλεπες. Το ποτάμι, ας πούμε, στην Βουλή κατηγορούσε σφόδρα την κυβέρνηση, αλλά πήγε και ψήφισε. Ανεξήγητο αυτό για αυτό. Ναι, αλλά είχε σταθερή άποψη. Σταθερή άποψη για το ποτάμι. Είχε πει το Βρυσίδη που ρίχνε στην κυβέρνηση το ποτάμι ήταν πολύ μεγάλο. Μα δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης με το ότι ψήφισε τη συμφωνία. Αλλά κατ' ουσίαν κράτησε. Νομίζω ότι εκεί, πλήρωσε ένα τίμημα εκεί έκανε, αν εκεί έκανε, αν δεν ψήφιζε, η κυβέρνηση θα έπεφτε. Ναι. Κατάλαβε. Κατ' ουσίαν ήταν και ψήφος εμπιστοσύνης. Αν δεν έδινε το ποτάμι ψήφος στις Πρέσπες, η κυβέρνηση δεν θα έπεφτε. Κύριε Πρόεδρε, τι ναι, αλλά το διαχώρησε. Έτσι, δεν δηλαδή. Άλλο τώρα τεχνικά. Γιατί ήταν ένας πολιτικός σχετισμός τεχνικά, τώρα αυτό, πώς κύριε το εξηγείς. Ναι. Εγώ λέω το ποτάμι ένα κόμμα που αντιπολιτεύτηκε σφοδρά την κυβέρνηση και στην κρίσιμη στιγμή πήγε, στήριξε. Η ΑΝΕΛ πάλι. Ένα, κόμμα, ποτάμι, κύριε ένα κόμμα που έλεγε υπέρ της Μακεδονίας, αλλά έκανε είναι πλάτες, ρόλος, πλάτες μέχρι το τέλος. Είναι άλλος ο ρόλος των Ελλήνων, γιατί ήταν ναι. Στην κυβέρνηση. Εδώ δεν είχε κανένα ανεξάρτητη Έλληνες και το ποτάμι, τη σταθερή την άποψη την είχε από την αρχή για τις Πρέσπες. Είχε το πει ποτάμι. Ότι, ναι, από την πρώτη στιγμή είχε πει. Ναι. Ότι θέλει το όνομα, την διπλή ονομασία, ότι είναι καλή συμφωνία. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά έλεγε ότι έχουμε και μια κακή κυβέρνηση που πρέπει να φύγει. Γιατί το ένα υπερήχε του άλλου? Δεν μπορεί να τα βάλουμε σε ζυγαριά αυτά τώρα. Σε το ζυγαριά. Μπαίνουν σε ζυγαριά. Ζήτημα, κύριε... Μπαίνουν σε ζυγαριά, κύριε Πρόεδρε. Το αποτέλεσμα είναι διελύσει το ποτάμι όμως. Ο ψηφοφόρος θα συνδέει όλα αυτά. Επειδή λέτε ότι είναι απογοητευμένοι και από τη μία, απογοητευμένοι και από την άλλη, και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά τα μικρότερα κόμματα θα κατορθώσουν να επιβιώσουν μέσα από αυτή την πόλωση που βλέπουμε τώρα. Διότι βλέπουμε τη ρητορική και των δύο κομμάτων που λέει ότι εδώ το δίλημα είναι ή Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Και καλά, αυτό δημιουργείται και ένα στα μέσα ενημέρωσης μία πόλωση. Ακούστε κάτι, παρακολουθήστε όλα τα κανάλια. Έχουν ένα Νεοδημοκράτη και ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Να βαντάρει πλην των δημοσιογράφων των μονίμων, έχουν ένα δεξιό και ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ να δημιουργούν ένα κλίμα. Δηλαδή και εμένα να με καλούν, έχουν πάντα και ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ και έναν. Μην κοιτάτε εδώ τώρα που είπε ένα ευπρεπές κανάλι. Υπάρχουν άλλα κανάλια που δημιουργούν μια τεχνική πόλωση. Με παρουσία δημοσιογράφων παπαγάλων, οι οποίοι δημιουργούν οξύτητα, φανατισμό. Ο φανατισμός έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ποια κόμματα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής, κατά την άποψή σας?
όταν θα γίνουν οι εκλογές. Αυτά τα δύο άλλα που υπάρχουν, δεν υπάρχουν άλλα που μετά. Το ποτάμι και εξάρτητα και το ποτάμι, ναι. Δεν υπάρχει. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μας κάτι τώρα, άλλο. Τι λέτε. Με λύπη μου το λέω αυτό. Διότι παρότι πολιτικά δεν εκτιμώ τα κόμματα αυτά, είναι κακό να χάνονται κόμματα από τη Βουλή. Είναι κακό. Πείτε μας τώρα τι λέει το αίσθητο σας. Πότε βλέπετε εθνικές εκλογές? Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία. Να μας πείτε αν το πιστεύετε, αν εκτιμάτε ότι μπορεί να έρθουν νωρίτερα. Και... Τα δύσκολα για τον Τσίπρα θα είναι αν πάρει ένα κακό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Αν δεν, τις κάνει μαζί και πάρει ένα κακό αποτέλεσμα πέραν του 7, να, του 8. Να. Διαφορά εννοείται να είναι πίσω. Ναι, να είναι πίσω. Θεωρώ ότι δεν θα μπορεί να κρατηθεί εύκολα. Η Νέα Δημοκρατία θα εγείρει πλέον απέτηση εκλογών. Μετά τις 7-8 μονάδες. Και άνω. Εκεί δεν θα μπορεί. Εκεί ίσως φοβάται λίγο ο Τσίπρας. Και ίσως σκέπτεται ακόμη τη λύση των συγχρόνων εκλογών. Γιατί δεν ξέρει πώς θα διαχειριστεί μια μεγάλη ήττα. Α, εσείς δεν έχετε πιστέψει δηλαδή αυτό που είπε προχθές, ότι πολλοί τον γαργάλισαν να τις κάνει ταυτόχρονα τις εθνικές με τις ευρωεκλογές. Η αλήθεια, η λέξη γαργάλισα, τι υπονοούσε, όπως την αποκρυπτογράφησα εγώ τη λέξη γαργάλισα, που υπέστη ο κ. Τσίπρας που είπε ότι γαργαλήθηκε μάλλον, εννοώ ότι υπάρχει ο φόβος μιας μεγάλης ήττας. Και πώς θα γίνει από εκεί και πέρα η διαχείριση. Αυτό δεν είναι. Γιατί αν η ήττα είναι μικρή, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι μια ήττα τριών μονάδων, η δικιά σας θα βγει και θα πει εδώ μας λέγανε οι άλλοι 15 μονάδες. Mm-hmm. Ήρθε 3, καθόμαστε 5 μήνες ακόμη. Εσείς πόσο... Αν όμως οι μονάδες είναι 8, 10, να, τι θα πει? Γιατί τώρα έχουν γυρίσει και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι μπορεί και να νικήσουν. Mm. Έχει αρχίσει άλλο τρελοκομείο, να το πούμε έτσι, ας πούμε, μιλούν για νίκη. Οπότε αν έρθει σφοδρή ήττα, πρέπει να τα μαζεύουν κιόλα. Είναι... Εσείς τι πιστεύετε? Μόνοι τους κάνουν, σκάφουν το λάκκο τους. Ναι. Ενώ αν ήταν πιο μετριοπαθείς στις εκφράσεις τους και λέγανε έχουμε ακόμη ένα συνταγματικό περιθώριο, δεν έχουμε ολοκληρώσει, αν μιλάγανε περιφραστικά, με μετριοπάθεια. Αλλά με αυτά που λένε, βγαίνει χθες το κόντρα. Τι να πούνε δηλαδή, πάμε σε ότι θα βγει ξανά. Πάμε σε προεκλογές για να χάσουμε. Τι θα λέγανε? Είναι λογικό να πας για να χάσεις κάπου? Όχι, να πει πάμε σε ευρωεκλογές, θα πούμε την άποψή μας και ελπίζουμε να αποδείξουμε ότι δεν ισχύει αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι μεγάλη διαφορά. Ο λαός θα αποδείξει ότι έχει οριμάσει. Αυτό ότι δεν πάει από τον Άννα στον Καϊάφα. Μπορούσε να έχουν μια τέτοια άποψη που είναι πολύ πιο προσγειωμένη. Ενώ λέγοντας η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε πάνω από 10 μονάδες διαφορά και το ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι θα νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργούν μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που και οι δύο θα την πατήσουν. Και οι δύο θα χάσουν τον κόσμο και τη σοβαρότητά τους. Εσείς τι προβλέπετε για την Ένωση Κεντρών? Τι εκτίμηση έχετε από το αποτελέσμα για τις ευρωεκλογές? Ακούστε, εμείς επειδή υπάρχει μια σταθερή δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει μια σταθερή δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα που είναι διψήφια. Η δύναμη, θεωρώ ότι άνετα θα υπερβούμε το 4. Έχω και δημοσκοπήσεις με 4 που κάνω και εγώ αναγκαστικά τώρα. Γιατί δεν μπορείς να πιστέψεις πια τις δημοσκοπήσεις, γιατί γίνονται δύο είδων. Φιλοσυριζαίκες και φιλοδεξιές. Και τι να πιστέψεις. Αναγκαζόμαστε λοιπόν και δίνουμε ένα ποσό κάθε μήνα προς επικαιροποίηση. Οι κυλιόμενες που κάνετε, αυτές οι κυλιόμενες. Προς επικαιροποίηση της ενημέρωσής μας. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Σε όλες βλέπουμε ότι με την πρόθεση ψήφου είμαστε άνω του 3,5 προς 4. Με την αναγωγή είναι πολύ καλύτερα, αν γίνει και αναγωγή. Γιατί πάντα όταν είσαι επί του 70, 3,5 ή 4, επί του 100 είσαι 4,5. Τα ξέρετε πώς είναι. Έχει μια... Ελπίζουμε δηλαδή ότι έχουμε και αφήξεις βουλευτών που έρχονται. Είμαστε αυτή τη στιγμή ένα κόμμα που έρχονται πρώην βουλευτές. Τι πρώην βουλευτές δηλαδή? Ήρθανε άτομα όπως ο Δαβέτας, ο καθηγητής Πανεπιστημίου που μπήκε του Σαμαρά, σύμβουλος υψηρά ετών. Ναι. Που ο Δημοσθένης, ο Δαβέτας. Ναι, απεκύρωσε τη Νέα Δημοκρατία και ήρθε κοντά μας. Α, έχει έρθει σε εσάς, ναι, μάλιστα. Ήρθε μια βουλευτή, ένα Σταυρινούδη, από
της Νέας Δημοκρατίας, ήρθαν και άλλοι. Πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα στελέχη? Μερικοί από αυτούς θα μπουν στην Ευρωβουλή. Δεν μπορούν όμως και όλοι, γιατί θα γίνει εκεί τζαμπτζάρισμα άσχημο. Για πείτε μας κανένα Βουλή όνομα. Περιμένουμε. Στη Βουλή. Κάποιο όνομα θα μας πείτε για την Ευρωβουλή. Ποιοι θα μπουν στην Ευρωβουλή? Ο κ. Δαβέτα στο Παγκόσμιο. Γιατί ο κ. Δαβέτα είναι και ευρωβουλευτή. Εμεί δεν πάμε με ονόματα μπασκετμπολίστε και. Τα ονόματα που έχετε, ναι. Τον κ. Δαβέτα πάτε για Ευρωβουλή. Τον κ. Δαβέτα πάτε για Ευρωβουλή από ό,τι καταλάβαμε. Ναι, θέλει να μπει στην Ευρωβουλή. Και την κυρία Σταυρενούδε. Πώ? Και την κυρία Σταυρενούδε. Θα είναι στην Ευρωβουλή. Ποιοι άλλοι θα είναι στο ευρωψηφοδέλτιό σα? 42 είναι. Πείτε μας μερικά ονόματα. Μερικά ονόματα. Αυτά που δεν έχετε πει. Αυτά που δεν έχετε ανακοινώσει. Έτσι, μια είδηση για μας. Είναι ένας οικονόμου που ήταν μεγάλος τέλεχος του Πασόκ, επί Αντρέα Παπανδρέου, οικονόμου από τα Τρίκαλα. Μάλιστα. Ναι. Διπλωμάτης του διπλωματικού σώματος είναι ο κύριος οικονόμου. Να. Είναι γνωστός, λέει, από το χώρο του Πασόκ. Να. Φίλος του Αντρέα Παπανδρέου. Άλλο ένα. Κι άλλο θέλετε, δεν θέλετε με ένα ακόμη. Λοιπόν, θα κάνετε λίγο υπομονή. Για δώστε λίγο ένα όνομα. Θα τσακιστούν οι υπόλοιποι που δεν τους είπα τώρα. Θα νομίζω ότι είναι πιο απαστράπτοντες από αυτοί που είπα, ενώ δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι... Άρα πήρατε, λέτε, και από Νέα Δημοκρατία και από ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή τα δύο κόμματα που κατηγορείτε εσείς 40 χρόνια είστε στην πολιτική, κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ. Αλλά τελικά πήρατε ένα κόμμα το οποίο είναι φιλόξενο για αυτούς που είναι προδομένοι. Υπάρχει κόσμος και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ προδομένος. Δηλαδή που μπήκε με όνειρα και που η πραγματικότητα που διαμορφώθηκε μετά τους απογοήτευσε τους ανθρώπους. Κύριε Πρόεδρε. Αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον είναι ειλικρινείς, εγώ αυτό λέω σε όλους, εφόσον δεν θεωρείτε την Ένωση Κεντρών απλά ένα καράβι ευκαιρίας να το πάρετε να βγείτε στον Πειραιά, όπως παλιά λέγανε στην Κρήτη, πότε θα πέρασε το καράβι να πάμε Πειραιά? Εφόσον δεν βλέπετε έτσι την Ένωση Κεντρών, να βγείτε βουλευτές, αλλά την αγαπήσατε και θέλετε επί μόνιμης βάσης να φτιάξουμε ένα σοβαρό κέντρο κόμμα, είστε ευπρόσδεκτοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να χαρά μας.